What's up, fellas? We got four. Hey, kids. Guess who? Every time with this guy. Oh, boy. Let's make this interesting. Pop. It's a pretty hot start here at East Lake. We're about to be schooled, Q. We're gonna get wet, I think. Ow! Q, this is where the real pros make their money. And I make money all day. What I tell you. Μετά από 9 περίπου χρόνια από την τελευταία κυκλοφορία ενός licensed golf παιχνιδιού για κονσόλα της Nintendo, το Tiger Woods PGA Tour για το Nintendo Wii δηλαδή, το εν λόγω άθλημα επιστρέφει ξανά σε πλατφόρμα της Nintendo με το PGA Tour 2K21, βάζοντας σχετικά γερά θεμέλια για ένα σοβαρό παιχνίδι golf σε handheld κονσόλα. Ένα άθλημα σαν το golf βασίζεται κυρίως στο χειρισμό και τα physics, και στις δύο περιπτώσεις έχει γίνει αναμφίβολα εξαιρετική υλοποίηση. Έχοντας μηδαμινή εμπειρία με το άθλημα, μπορούμε να πούμε πως ο χειρισμός ναι μεν είναι κάτι που μαθαίνεται εύκολα, αλλά είναι σχετικά δύσκολο να αποκτήσεις την άνεση ενός έμπειρου παίκτη, ώστε να παίξεις χωρίς βοηθήματα. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που μπορεί να λυθεί βάζοντας ώρες στο παιχνίδι. Ο δεξιός αναλογικός έγινε το νέο αγαπημένο μας μουχλουδάκι, μιας και με αυτό κάνεις τη βασικότερη λειτουργία. Χτυπάς δηλαδή την μπάλα. Κάνοντας το πίσω και μετά μπροστά με ρυθμό, μπορείς να δώσεις την απαραίτητη όθηση στην μπάλα και μεταξύ άλλων παίζει ρόλο η σταθερότητα του χτυπήματος. Αν για παράδειγμα κάνεις μπρος-πίσω τον αναλογικό αλλά όχι σε ευθεία, τότε το μπαλάκι θα πάρει περίεργη κλίση ή λιγότερη δύναμη από αυτή που χρειάζεται για να πετύχεις το σημείο που υπολογίζεις. Παράλληλα, θα πρέπει να δώσεις βάση και σε άλλους παράγοντες όπως την κλίση του εδάφους και τον αέρα. Κατά τις πρώτες ώρες που θα επενδύσεις στο παιχνίδι, το πιο πιθανό είναι πως θα περάσεις όλο το χρόνο σου στο career mode. Καταρχάς, αν το συγκρίνουμε με την ποιότητα του career mode άλλων sports games, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για το πιο φτωχό απ' όλα. Παρ' όλα αυτά, σε σύγκριση με τα golf παιχνίδια προηγουμένων ετών, πρόκειται για το πιο γεμάτο. Ως συνήθως, στο career mode έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις τον παίκτη σου και να ξεκινήσεις από αρκετά χαμηλότερες κατηγορίες. Έπειτα, παίζεις για να αποδείξεις ότι είσαι ο καλύτερος όλων, ενώ στη διαδρομή για την ολοκλήρωση αυτού του στόχου επιλέγεις σπόνσορες και ξεκλειδώνεις διάφορα κοσμητικά καλούδια που περιστρέφονται γύρω από την εμφάνισή σου και την εμφάνιση των μπαστούνιών σου. Η δημιουργία του χαρακτήρα δεν είναι κάτι το ακραίο, ενώ πράγματα όπως τα μαλλιά και τα γένια δεν περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία επιλογών. Από την άλλη, στον τομέα του ρουχισμού βλέπουμε πως υπάρχουν αρκετά branded πράγματα. Εκτός από τα συνηθισμένα, το PGA Tour αυτή τη φορά έρχεται με ένα δημιουργό πίστας, ο οποίος προσφέρει μια τεράστια πληθώρα πραγμάτων που μπορείς να αλλάξεις. Ανοίγοντάς τον, κάνεις κάποιες επιλογές που καθορίζουν τη φόρμα της πίστας και στη συνέχεια μπορείς να κάνεις όποιες παρεμβάσεις επιθυμείς. Οι πίστες που δημιουργούνται από παίκτες μπορούν να μοιραστούν και online. Όσον αφορά το multiplayer κομμάτι του PGA Tour, υπάρχει δυνατότητα τόσο για local co-op με την επιλογή να μοιράζονται μέχρι 4 άτομα τον ίδιο μοχλό, όσο και για online. Στο online, μπορείς να δημιουργήσεις μια δική σου κοινότητα, στην οποία μπορείς να οργανώσεις διάφορα events με κάποια in-game έπαθλα. Δυστυχώς όμως, ανάμεσα στις διαθέσιμες εκδόσεις του παιχνιδιού, αυτή του Nintendo Switch φαίνεται πως υποφέρει από αρκετά τεχνικά θέματα που μετριάζουν εν μέρη τη συνολική εμπειρία. Είδαμε αρκετά visual bugs, ενώ τα μενού και τα loadings καθυστερούσαν αρκετά, ακόμα και με το σχετικά μεγάλο downgrade στον οπτικό τομέα. Το εν λόγω γραφικό downgrade περιλαμβάνει μάλιστα την αφαίρεση του κόσμου και αρκετών κτηρίων από τις πίστες. Μας φαίνεται κάπως περίεργο για να είμαστε ειλικρινείς, ειδικά από τη στιγμή που έχουμε δει πιο απαιτητικούς τίτλους να τρέχουν χωρίς πρόβλημα. Μαζί με αυτά, ενοχλητικό ήταν και το γεγονός πως το παιχνίδι κράσαρε αρκετά συχνά. Τέλος, το career mode απαιτεί να είσαι συνέχεια online, με αποτέλεσμα να υπάρχουν στιγμές που για αρκετή ώρα να μην μπορείς να παίξεις επειδή υπάρχει θέμα με τους servers. Νομίζουμε ότι είναι ξεκάθαρο πως χρειάζεται λίγο υπομονή αν επιλέξεις να χαρείς το PGA Tour στο Switch. Ασχέτως από τα τεχνικά προβλήματα στην έκδοση για το Switch όμως, το PGA Tour 2K21 είναι ένα παιχνίδι που γνωρίζει πώς να διατηρήσει τον παράγοντα της διασκέδασης, ακόμα και για τους πιο άπειρους του αντικειμένου. Θα θέλαμε να υπήρχε περισσότερο υλικό τύπου challenges, όμως ακόμα και έτσι πρόκειται ίσως για το καλύτερο παιχνίδι golf που υπάρχει. Down to the floor, now let me see your hips.